Συνέλληνε μου, αδέρφια μου, πολεμιστέ μου, Έλληνα πολίτη, Έλληνα άνθρωπε, σε όλη την επικράτεια τη Ελλάδο και απαντάχω τη Γεία. Είναι τεράστια η προπαγάνδα που γίνεται στην εκείνη Συνέλευση και δει σε μένα τον Αρτέμιτο Σόρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί αυτή η προπαγάνδα να μου κάνει κάτι. Δεν μπορεί να αλλάξει τι πράξει μου, να αλλάξει το πράτη να αλλάξει όλη την τεράστια στρατηγική και φυσικά δεν μ' αγγίζει πουθενά όλοι αυτοί οι οι υπάνθρωποι χρόνια τώρα με προπαγάνδες, με γελιότητες, με ψεύδι, με αποστατικές τεχνικές σε έχουν σκλαβωμένο και ουσιαστικά σε βάζουν με ελεύθερη σου βούληση να πράξεις όλα αυτά τα ανθελινικά κατά του γένου σου, κατά της πολιτείας σου, κατά του εαυτού σου και κατά τη ζωή σου. Είδα μια εκπομπή όπου κάποιο γελίο παπαγάλο. Μα είναι γελίου, δεν του βλέπετε. Δεν βλέπετε πόσο γελίοι είναι. Όχι μόνο δεν έχουν απαντήσει. Οι απαντήσει είναι τόσο πεδαριώδε, τόσο γελίοι. Είδαμε λοιπόν έναν τέτοιον άνθρωπο να λέει: Μα κλέψανε τα λεφτά του Μπρέντον Γουντ. Των συμφωνιών, μα τα κλέψανε. Παιδιά, ακούστε. Όταν σε κλέβουνε, ψάχνει τον κλέφτη στην άβυσο. Στην Ελλήνων πολιτεία, όποιο κλέψει και ό,τι κλέψει, και φυσικά δεν μιλάμε για. Για τέτοιε μεγάλε ιστορίε ο κλέφτη δεν μπορεί να ξεφύγει. Είναι τέτοια τα νούμερα, τέτοια τα ποσά που δεν μπορεί να ξεφύγει κανένα. Οι χαζαροτενίε που μα δείχνουν στι τηλεοράσει και στο Hollywood ότι κάποιο έκλεψε την τράπεζα και έβαλε ηλεκτρονικά τα λεφτά και τα πήρα από άλλη τράπεζα, αυτέ είναι οι γελιότητε των χαζάρων των ίδιων για να αποδοκιμάσουν την νοημοσύνη του ανθρώπου. Μα είναι δυνατόν να τα πα από τη μια τράπεζα στην άλλη αφού όλε οι τράπεζε είναι συνδεδεμένε και βεβαίω έχουν τον ίδιο γαμό αφεντικό. Πού θα πάει, Κανεί δεν μπορεί να κλέψει. Μόνο αυτοί κλέβουν. Εσύ δεν μπορεί να κλέψει. Νομίζω ότι κλέβει, δεν κλέβει τίποτα. Αυτοί σε δημιουργούν κλέφτη. Σε δημιουργούν απαταιώνα, ξεφτύλα, φτωχό, πρόστιχο. Να μην έχει καμία αξία και να πατήσει τι αξίε και τι αρχέ σου γιατί αυτή είναι η διαδικασία του. Είναι η αποστασία του. Και αν αυτοί δεν σε κάνουν αποστάτη, δεν μπορούν να έχουν ούτε το θάνατό σου ούτε τη ζωή σου. Αυτό που θα πω είναι ότι όλε αυτέ οι γελιότητε να σα πω δεν μπορεί κανεί να κλέψει τίποτα. Εκτό και μπορεί να τα πάρει και να φύγει από τον πλανήτη. Αλλά και να φύγει να τα πάρει από τον πλανήτη. Θα τον ευρώ στον άλλο πλανήτη ή θα τον βρουν οι δυνάμει ασφαλεία στον άλλο πλανήτη. Άρα κανεί δεν μπορεί να κλέψει τίποτα. Μπορεί όμω να σε κοροϊδέψει, να σε παραπανήσει και να πει τη γελιότητά του, τη δολιότητά του, να συνεχίσει να υπάρχει σε αυτή τη αποστατική ζωή και να καίει το οξυγόνο αυτού του πλανήτη που δεν του ανήκει. Έτσι λοιπόν να ξέρετε ότι δεν μπορούν να σα κλέψουν τίποτα. Τα χρήματα είναι μόνο εκεί. Να σα πω ότι σα έχουν κλέψει. Είναι όλα τα χρήματα των Ελλήνων και του Ελλάνιου γένου, όπω και αυτό ο πλανήτη ανήκει στο Ελλάνιο γένο και στον Έλληνα άνθρωπο. Προσέχτε. Έχουν κλέψει από τα δικά σου, έχουν δημιουργήσει κάποια μικρά οικόπεδα, τα έχουν κόψει και τα έχουν κάνει α, κράτη, εταιρείε και τα έχουν ονοματίσει με δικά τους ονόματα και τους έχουν βάλει ελάνια χρήματα για να έχουν και αυτοί μέρος των παγκόσμιων ταμείων. Αυτό είναι ένα μεγάλο ταμείο που θα γίνει κάπου στο τέλος και εκεί θα τα βρούμε όλα. Ξέρω πάρα πολλά κράτη που δεν έχουν όχι να βγάλουν όχι, δεν υπάρχουν, είναι νεοσύστατα και όμως έχουν παγκόσμια ταμεία και ξέρω και κράτη που δεν έχουν καν οικονομία αλλά έχουν τρισεκατομμύρια κουατρίλιων παγκόσμιων ταμείων σε αυτό το μεγάλο μαγείρεμα είναι ένα κομμάτι που πρέπει να φτάσεις μέχρι το τέλος και να το βάλεις σε σειρά, αλλά και να πέσουν όλες αυτές οι μάσκες, όλα αυτά τα ψεύδη. Δεν μπορεί κανείς όμως να σου κλέψει τίποτα, και δι, ειδικά ό,τι έχω στερεώσει και ό,τι έχω φέρει για να τους εκτελέσω. Και για να τους εκτελέσω χρειάζομαι τη συστράτευση όλου του ελληνικού πληθυσμού, όλων των Έλληνων ανθρώπων. Εδώ είναι μια μεγάλη διαχωριστική γραμμή πρέπει να καταλάβετε ότι με το που έρχεσαι, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Λέω Έλλην γιατί Ελλάνια είναι η δημιουργία. Η δημιουργία είναι Ελλάνια και το Ελλάνια είναι κωδικό. Δεν είναι επειδή είσαι Έλληνα εσύ και ο άλλο είναι Ρώσο. Μα δεν υπάρχει Ρώσο, τώρα τον είπα να τα τελευταία 30 χρόνια. Μα είναι, μα, είναι Αμερικα... μα δεν υπάρχει ρε Αμερική. Δεν υπάρχει Αμερική. Τώρα την είπανε Αμερική. Ποια Αμερική, Από πού μαύρο, ο οποίο ήταν μούτσο του Κολόμβου. Μα ποιο Κολόμβο, στην Αμερική έχουμε χιλιάδε δικά μα μνημεία και βόρεια και νότια. Ποιο Κολόμβο τώρα. Εντάξει, και μην ξεχνάμε ότι ο Κολόμβο από την. Ε, από τη Χίο ήταν. Αλλά όλε αυτέ οι γελιότητε των χαζάρων και των υπανθρώπων στον πλανήτη θα τελειώσουν. Μα ποια Ρωσία, Μα για ποιο κράτο μιλάμε, δεν υπάρχουν αυτά τα κράτη που βλέπετε σήμερα, είναι νεοσύστατα. Μα ποια Βραζιλία υπάρχει, η Βραζιλία, το κράτο του Βατικανού με την πρωτεύουσα του Σαν Παύλο, ποια λέτε, τον Καναδά, πότε έγινε, ποιοι, Ινδιάνοι, ή που μεταναστεύουν Κινέζου και ό,τι άλλο μορφοποιήσουν και δημιουργούν πληθυσμό, εσύ αυτά τα λέτε κράτη. Όχι, γιατί επειδή έχουν ταμπέλε. Για ποια Αγγλία, αφού δεν υπάρχει, τελικά κάπω τη λένε, Αγγλία τη λένε, Μεγάλη Βρετανία τι λένε, Ηνωμένο Βασίλειο, ούτε όνομα δεν έχει αυτό το νησί. Αυτό το νησί είναι το νησί των Κελτών, των Ελλήνων. Και από εποχή που δεν υπήρχαν πάγοι. Οι Σάξονε που πήγαν εκεί, τα βοθρολίματα και τα βιασμένα πειράματα των Μογγόλων. Και έχουμε Αγγλία, και τι έχουμε Αγγλία, Μεγάλη Βρετανία, Ηνωμένο Βασίλειο, τι έχουμε ρε παιδιά. Ξεφύγετε από αυτή τη διαδικασία. Είναι η Γερμανία που γεμίσαμε χαζάρου με την Αγία Γερμανική Εκκλησία. Σκάβουν στη Γερμανία και βρίσκουν κριτικά και ελληνικά. Λέω κριτικά, Ελλάνια. Καμία σημασία ο πολιτισμό ξεκινάει και πάντα όταν φτιάχνουμε μια καινούρια εποχή πολιτισμού, οι γραμμέ μπαίνουν καινούριε. Και εμεί αυτέ που θα φτιάξουμε, οι γραμμέ μα θα είναι καινούριε. Θα πατήσουμε πάλι στι παλιέ, βεβαίω στι νομοτελειακέ κωδικέ διαδικασίε και τι μαθηματικέ, αλλά και του σταθερού ιερού κωδικού, αλλά η γραμμή θα είναι τελείω διαφορετική. Ενώ όσον αφορά τη δομή. Άρα στι μου δεν μπορούν να σου κλέψουν τίποτα. Τα χρήματα είναι εκεί. Παπαγάλι, γελιοί, φτηνοί, χωρί καμία αξία, θα σου λένε την κάθε γελιότητά του. Θα πρέπει να την αποστομώνει γρήγορα. Και αν βρεθεί κοντά με μια πετσέτα βρώμικη, να του την πετάξει στα μούτρα να τον ξεφτυγήσει τελείω. Αυτά όλα τα παιδιά είναι για ίδρυμα. Στην Ελλήνο πολιτεία δεν μπορούν να έχουν καρέκλα, θέση, δεν μπορούν να διοικούν ούτε ένα γραφείο. Απαγορεύεται να έχουν και οικογένεια. Τι οικογένεια δική Δεν έχουν ζώα τα παιδιά, τα βλέπει αφού είναι ζώα τελείω. Τι μπορεί να πει, τι μπορεί να διδάξει σε ένα δημιουργήμα του, αφού το ίδιο δεν είναι δημιουργήμα, θέλει να δημιουργήσει κιόλα. Συνέγινε, συστρατευτείτε γρήγορα. Τα τεράστια κεφάλαια τη Ανατολή είναι ο πλανήτη. Και όχι μόνο, είναι πάντα εκεί. Το μόνο που χρειάζομαι είναι να συστρατευτεί. Να κατακτήσετε και να πάρετε την Ελλάδα σας πίσω. Λέω Ελλάδα σα, για να μην τη λέω μόνο μου, για την Ελλάδα μου. Η δύναμη αυτή θα μου δώσει τη δύναμη να κόψω τι ρίζε τη Γερμανία, γιατί όλε οι τράπεζε τη Γερμανία ανήκουν τα χρήματα στου Έλληνε. Θέλω να ξέρετε ότι η τράπεζα η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας. Και μιας και λέμε Ελβετία, πρέπει να εξηγήσουμε το γεγονός ότι η Ελβετία είναι ένα γερμανικό οικόπεδο, το οποίο το έχουν κόψει στα τρία, με δικαίωμα να έχουν οι Γάλλοι στη Γενέβη, η Σουίτσα Αλμάν, Γερμανό Ολόνδο Χαζάρι, στην επάνω μεριά προς τη Ζηρίχη, στο Λουγκάνο κάνουν κομμάτι που τη τίποτα όλοι μαζί είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουν και τρία κομμάτια, λίγο πιο πέρα και πιο δεξιά έχουν κόψει και ένα μικρούλι κομματάκι και το έχουν πει και Λίχνεστάιν. Πλάκα κάνουνε μωρέ. Πλάκα κάνουνε με τα βασίλια μωρέ και με τη... Υπάρχει κανιά δημοκρατία στην Ελβετία μωρέ παιδί μου. Χρηματοκιβώτιο το έχουν κάνει και το προστατεύουν όλοι μαζί και τρει και τέσσερι. Και έχουν φτιάξει και στην άλλη ένα κομματάκι με ένα μπριγκιπάτο και κάνουνε πλάκα με τις τράπεζες. Με την απάτη του πλανήτη. Όλα αυτά θα λήξουνε. Η Κεντρική Τράπεζα τη Ελβετία τολμώ το να πω και το λέω δημόσια, και άμα χρειαστεί, θα βγάλω και χαρτιά στον αέρα. Είναι ανοιγμένη με μετοχέ τη Ανατολή και με χρυσό που τον έχει πάει και τον έχει κλέψει ένα επωνόματι παραπάνω Και όχι μόνο αυτό, μια ομάδα. Άρα η Κεντρική Τράπεζα τη Ελβετία σου ανήκει ήδη. Δεν το καταλαβαίνει. Η Κεντρική Τράπεζα τη Γαλλία είναι ήδη δική σου. Και όχι μόνο που σήμερα η κεντρική τράπεζα τη Γαλλία είναι η κεντρική τράπεζα τη Ευρώπη. Όταν μιλάω από ηχητικό ή στον κόσμο, ναι, τώρα το ακούνε. Όσο εσεί όμω συστρατεύεστε και πάτε να πάρετε την Ελλάδα που σημαίνει τη μήτρα, την καθέδρα του Ελάνιου έθνου, όλα αυτά τα ζώα μετά θα είναι ο μεγάλο εφιάλτη. Και θα σου πω θα μιλάει η Μέλκελ έτσι. Και θα σου πω μετά άμα θα λέει ο Γάλλο τίποτα παραπάνω. Και ποιο καλό να μιλήσει που δεν υπάρχει πουθενά μια εταιρεία. Είναι που τη μισή την κάνει κομμάτι του τον Βατικανό. Και θα δούμε μα θα μιλάει τον Βατικανό. Θα δούμε μα θα ξαναμιλήσει κανένα παντρεά και θα λέει την γελιότητά του. Για να δούμε τότε θα μιλήσει κανεί. Θα δει ότι δεν θα μιλάει κανένα. Θα έρχεται μόνο και θα παραδίδει αυτά που σου έχει πάρει. Και θα σου ζητάει και χάρη να είναι μέσα στη μεγαλοπρέπεια τη ελάνια ελληνικότητά σου. Γιατί είσαι και Έλληνα, που πρέπει να εκτελέσει και την ελληνικότητά σου. Τώρα, κοιτάει. Και σε πολεμάει, γιατί εσύ νομίζει ότι σε πολεμάει αυτά τα ζωντόβολα εδώ. Αυτά είναι ανύπαρτα. Όλε οι δυνάμει τη Ευρώπη και τι σιωνιστικέ και όλε οι εκκλησίε του γαμοδέμονα του Γιαχβέ με όλο το σκατοσόι των δαιμόνων του είναι εδώ τώρα και πολεμάει. Να μην μάθει, να μην καταλάβει, να σου βάλει τεκλοποδιά, να σε βάλει φυλακή, να σε σκοτώσει, να σου σπάσει. Να μαζέψει όλα τα αποκαίδια, τι παρακράτο έχει, ό,τι αυτό να πληρώσει να κάνει. Να σου κάνει τη μεγαλύτερη προπαγάνδα, να πει τα χειρότερα για σένα, να πει όλα τι γελιότητε. Μήπω και μπορέσει και σε σταματήσει να μην περάσει. Γιατί με το που πάρει κυβέρνηση και πάρει τα ενία τη δικιά σου ζωή και χώρα, θα αναζητήσει τα πάντα. Και αυτοί θα τα χάσουν όλα. Υπάρχουν δυνάμει που παλεύουν και πολεμούν σήμερα που δεν μπορείτε να τι δείτε σε όλο τον πλανήτη. Εσείς όμως πρέπει να κάνετε τα μέγιστα. Να ξεσηκωθείτε όλοι. Να ξεσηκωθείτε να ανοίξετε τα γραφεία σας. Με πολιτισμό, με τις αλήθειες, με τα όπλα σας. Να τους ξεφτυγίσετε όπως ξεφτυγίζετε συνήθεια τον κόσμο. Όπου έχουν ομιλίες. Έλα εδώ, ρωτήστε τους. Πώς είσαι βουλευτής, πού είναι το ΦΕΚ, πού είναι ο Πρόεδρος, πού είναι τα 600, τα έχετε βάλει μέσα, να οι αποφάσεις, να αυτά, να ο παγκόσμιο Πούτος, ποιος παγκόσμιο Πούτος δεν υπάρχει Ποιο σου κλέψε, να σε πάει πού. ωραία, τα, τα πήρε, πού τα πήγε, πού να τα πάει. Σε κλάψανε και πού τα πήγανε ρε ζωντόβολο ανιστόριτο που λες στον κόσμο τέτοια πράγματα και δεν βρίσκεται ένα με μια βρώμικη πετσέτα στην πετάξη στα μούτρα ανόητο ζω να σε ξεφτυγίσει τελείω γιατί μόνο αυτό θέλει. Να πα 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 σε πρακτική εφαρμογή ρε παιδί μου δεν γίνεται. Είναι τόσο ζώα τα κάνει με Τόσο ζώα δεν σέβονται τίποτα. Το χειρότερο που μπορεί να σου κάνει είναι να προσβάλλει την νοημοσύνη τη δικιά σου. Καλά αυτό δεν υπάρχει ζώο. Εμένα κάτι προσβάλλει δεν είναι κεράτα. Και μου λε την κάθε γελιότητα, σου μα δεν τρέπεσαι λίγο. Ω φορέα, ω θεσμό εκεί που κάθεσαι, να πάρουμε γρήγορα του θεσμού στα χέρια μα. Όλοι οι Έλληνε, την Ελλάδα στα χέρια του τώρα, τη ζωή στα χέρια σα, Όλοι στα γραφεία στην Ελλήνων Συνέλευση. Συστρατευτείτε όλοι. Εδώ και τώρα είναι εντόλοι, είναι διατάγη, είναι καθήκον. Αφήστε τα όλα, μόνο η ένωσή σα για την απελευθέρωσή μα. Δεν καθαρίζει αλλιώ. Αυτό είναι τόσο ζώα, τόσο ανόητα, που και τον αφανισμό σου δεν το καταλαβαίνουν. Είναι ζώα. Α αφανιστούν και αυτά. Αυτά θα αφανιστούν και αυτά. Δεν υπάρχει ότι θα επιβιώσουν αυτά τα ζωντόβολα. Αλλά πού να το καταλάβει, αφού είναι ζωντόβολο. Έχουν νόηση. Πρέπει τώρα να συστρατευτούν. Τώρα να ενωθούν όλοι. Υπάρχουν πάρα πολλά καλά μυαλά. Ξεσηκωθείτε όλοι στην Ελλήνο Συνέλευση. Ενωθείτε όλοι. Ενώστε τον πλούτο σα, τι δυνάμει σα, τα γραφεία σα, την νόησή σα, ω σφαίρα πυρό, ω μια γροθιά. Και θα καταλάβετε τι θα γίνει. Μόνο που θα ενωθείτε, θα παραδοθούν αυτοί. Δεν θα πολεμήσουν. Τώρα πολεμάνε γιατί δεν ενώνεσαι γάμο το. Όταν σα δουν ενωμένου και τα ποσοστά μα είναι πραγματικά το ίδιο των ανθρώπων, άντε σε σας... τελειώσατε όλοι. Και όλοι είναι στον δρόμο, και όλοι είναι ενωμένοι, και όλοι μιλάνε γι' αυτό, και όλοι θέλουν την απελευθέρωση. Τότε αυτοί θα παραδοθούν. Γιατί δεν θα έχουν λόγο να πολεμήσουν, Τι να πολεμήσουν, να φύγουν όλοι απέναντί του. Ακολουθού χειρισμού εκτελέστε. Είναι η ώρα των Ελλήνων. Είναι η ώρα τη απελευθέρωση. Η νίκη είναι μόνο δικιά μα. Δεν θα χάσει ποτέ και δεν έχασε ποτέ ο Έλληνα. Κανονίστε να χάσετε εσεί. Αν χάσετε, θα είναι από την αδράνιά σα. Σηκωθείτε όλοι. Ξεσηκωθείτε όλοι. Όλοι. Στην Ένωση των Ελλήνων, εδώ και τώρα.